Καλώς ήρθατε στο κουτί των θαυμάτων Σάββατο σήμερα, 25 Νοεμβρίου, της Αγίας Εκατερίνης παρακαλώ και πολλά πολλά φιλιά σε όλες τις Κατερινούλες που γιορτάζουν σήμερα και αύριο βέβαια του Αγίου Στυλιανού, χρόνια πολλά σε όλους τους Στέλιους και στις Στέλες, φιλάκια πολλά σε όλους σας και να έχετε χαρές και υγεία στη ζωή σας από την καρδιά μου οι πιο γλυκές ευχές. Πάμε, πρώτο θέμα για σήμερα. Θέμα έχω σήμερα, πρώτο θέμα. Πριν λίγες μέρες ήταν η Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού. Καλά ακούσατε. Τα παιδιά έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις. Πάμε να δούμε ένα βίντεο σχετικά με αυτό, για να καταλάβετε τι εννοώ. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλα τα παιδάκια, έστω και λίγες μέρες μετά. Κάθε χρόνο στις 20 Νοεμβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού, με αφορμή την επέτειο υιοθέτησης από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989 της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού. Η Σύμβαση για τα δικαιώματα αποτελεί το πλέον αποδεκτό κείμενο για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως. Την έχουν επικυρώσει όλα τα κράτη του κόσμου εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και της Σομαλίας. Η Ελλάδα την επικύρωσε στις 2 Δεκεμβρίου του 1992 με το νόμο 2101. Και τα 54 άρθρα της καλύπτουν όλα τα δικαιώματα των παιδιών που χωρίζονται σε 4 τομείς. Δικαιώματα επιβίωσης, ανάπτυξης, προστασίας και δικαιώματα συμμετοχής. Όπως οι μεγάλοι παλεύουν και διεκδικούν τα δικαιώματά τους σε όλους τους τομείς της ζωής, έτσι και τα παιδιά κατάφεραν να διεκδικήσουν τα δικά τους δικαιώματα. Το 1989, 192 χώρες από όλο τον κόσμο υπογράφουν τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τα κυριότερα δικαιώματα για ευτυχισμένα και υγιή παιδιά είναι το δικαίωμα για ζωή, δηλαδή για στέγη, για φαγητό, και γιατρό. Το δικαίωμα να είναι ασφαλή από όλες τις μορφές βίας. Στο σχολείο, στο δρόμο ή ακόμα και στο σπίτι. Δηλαδή, να μην τα κακοποιούν, να μην τα αμελούν, να μην τα εκμεταλλεύονται. Το δικαίωμα για εκπαίδευση και παιχνίδι. Το δικαίωμα να σκέφτονται και να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Υποχρεώσεις των παιδιών είναι να δείχνουν αγάπη και σεβασμό στους άλλους, αλλά και στην φύση. Να ακούνε. Να φροντίζουν τον εαυτό τους. Να μάθουν όσο πιο πολλά μπορούν. Και να βοηθούν τους άλλους. Τα παιδιά αξίζουν να είναι υγιή, ευτυχισμένα και γεμάτα ελπίδα. Μουσική.
Και κοίτα τώρα εγώ, μέρα που διάλεξα να σας μιλήσω για τη ζάχαρη. Και μάλιστα όχι μόνο μέρα, σήμερα λόγω της γιορτής της Αγίας Εκατερίνης, αλλά γενικώς αυτή την περίοδο που κάθε μέρα υπάρχει κάποιο όνομα που γιορτάζει, άρα κάποιο παιδί, κάποιο συμμαθητή σας στο σχολείο σίγουρα γιορτάζει ή κάποιος φίλος μας ή στη δουλειά κάποιος συνάδελφος, έρχονται και τα Χριστούγεννα και εκεί τα θέμα τώρα εγώ που διάλεξα. Αλλά ας το δούμε θετικά, διότι έχω στο στούντιο την Αναστασία την Πατέλη, τη διατροφολόγο, η οποία θα μας μιλήσει για το ζάχαρη και παιδί. Πώς εννοώ να το δούμε θετικά. Η Αναστασία μας έχει βάλει πάρα πολλά απαγορευτικά σε σχέση με τη ζάχαρη, όμως εμείς θα το φέρουμε έτσι λίγο από τη θετική του την άποψη να το δούμε και να πούμε ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι να καταναλώνουμε ζάχαρη, γλυκά μάλλον, να είναι γλυκά στη γεύση, χωρίς όμως να τρώμε αυτές τις τεράστιες ποσότητες ζάχαρης που όλα αυτά τα προϊόντα ζάχαρης έχουν να μας προσφέρουν. Για πάμε να δούμε λίγο το βίντεο με την Αναστασία και θα καταλάβετε τι εννοώ. Πρώτο θέμα για σήμερα, παρακαλώ. Έχω εδώ στο στούντιο τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ την κυρία Αναστασία Πατέλη, που τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά από το Κουτί των Θαυμάτων, που μας δίνει σπουδαίες συμβουλές για τη διατροφή των παιδιών μας και όχι μόνο βέβαια. Και έτσι της είπα, σε παρακαλώ Αναστασία, έλα λίγο και στο Νάμαστε να μου κάνεις παρέα στις πρώτες μέρες, στις πρώτες εκπομπές, και έχει φέρει ένα θέμα, παιδιά, καθόλου γλυκό, αλλά πολύ γλυκό όμως, γιατί πώς γίνεται να μου μιλάς για απαγορευτική ζάχαρη και να είσαι τόσο γλυκιά, και Αναστασία Πατέλη. Τόσο γλυκά. Και να μου τα λες και τόσο γλυκά. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή αρχή, καλό ξεκίνημα και σε αυτή την εκπομπή. Γλυκά τα λέω και γλυκά μπορούν να είναι τα πράγματα στη ζωή μας και στη διατροφή μας, χωρίς να έχουμε απαραίτητα τη ζάχαρη μέσα σε αυτήν. Ούτε τη μαύρη, ας πούμε. Ούτε τη μαύρη. Τίποτα. Κοίτα, πάντα το ξέρεις ήδη ότι δεν είμαι των άκρων, δηλαδή ναι, δεν θα πω ποτέ απαγορεύεται η ζάχαρη ή απαγορεύεται το ανθυγιεινό, το οτιδήποτε. Απλά σήμερα θα μιλήσουμε λίγο για το ποια μπορεί να είναι τα κακά της ζάχαρης, τι κακό μπορεί να προκαλέσει η ζάχαρη στα παιδιά μας και πώς μπορούμε να τη μειώσουμε ώστε να μειώσουμε και τις πιθανότητες και τον κίνδυνο για να εμφανίσουν κάποιο πρόβλημα λόγω αυτής. Ναι, τώρα βέβαια, ξέρεις, εγώ σκέφτομαι διάφορα ότι τα παιδιά, δεν ξέρω γιατί, από το DNA τους, τέλος πάντων από τη γέννησή τους, είναι εθισμένα στη ζάχαρη. Μου έχεις εξηγήσει και δεν το ήξερα εγώ και όταν όντως μου το είπες, ξέρεις, λίγο λέω, κοίτα να δεις τι συμβαίνει. Μου έχεις εξηγήσει ότι αυτό συμβαίνει γιατί το μητρικό γάλα είναι γλυκό, οπότε είναι, είδες πώς τα θυμάμαι. Πραγματικά. Λοιπόν, μα τα λες τόσο ωραία, δεν υπάρχει περίπτωση. Και ο κόσμος που με συναντάει στον δρόμο αυτό μου λέει, ότι απολαμβάνουν τις στιγμές που μιλάμε. Γιατί καταλαβαίνουν τα πάντα έτσι όπως τα λες. Χαίρομαι και χαίρομαι που τα θυμάσαι κι εσύ. Ναι. Περίμενα να δω τώρα τι θα πεις. Ναι. Τα παιδιά είναι συνηθισμένα, έχουν μια μεγαλύτερη οικειότητα στη γλυκιά ζάχαρη λόγω του γάλακτος και του μητρικού αλλά και της φόρμουλας που πίνει ένα μωράκι, ενώ σωστά, μπορεί να μην θυλάζει, να μην το θυλάζει η μαμά του. Και κυρίως και αυτές οι κρέμες που τρώνε, δεν είναι... Ναι, εννοείται και οι κρέμες, αλλά σκέψου ότι από τη μέρα που θα γεννηθεί, που θα ξεκινήσει να τρέφεται αποκλειστικά με γάλα, αυτό το γάλα είναι σίγουρο γλυκό. Είτε είναι της μαμάς του, είτε είναι από μια φόρμουλα. Μάλιστα. Εσύ τώρα, όταν λες ζάχαρη, εννοείς όλα τα είδη ζάχαρης, δηλαδή φρουκτόζη, στέβια, λευκή και καστανή, ή ας πούμε εγώ που πίνω στον καφέ χαρουπόμελο, δηλαδή όλα αυτά τα είναι το ίδιο. Όχι. Καλά κάνεις και βάζεις χαρουπόμελο στον καφέ σου. Ναι. Εγώ μιλάω κυρίως για τη ζάχαρη, την κρυσταλλική, την επεξεργασμένη. Ωραία. Αυτή που τη συναντάμε και στον αέρα που αναπνέουμε. Ακριβώς. Κατάλαβα. Για αυτή τη ζάχαρη. Mm-hmm. Το μέλι, ας πούμε, είναι μια άλλη κατηγορία. Κάποια υποκατάστατα, όπως σωστά είπες,
η στέβια, η αγάβη, που είναι κάτι παρεμφερές, ναι, του μελιού, ναι, δεν είναι μέσα σε αυτή την κατηγορία. Ναι. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα προσπαθήσω λίγο να το γενικεύσω και αυτό, mm-hmm, και να πω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε τη ζάχαρη που παίρνουμε να είναι μέσω της τροφής μας, να είναι δηλαδή φυσικά ζάχαρα, ναι, όπως ας πούμε είναι τα ζάχαρα που έχουν μέσα τα φρούτα. Τα φρούτα, ναι, ναι, ναι. Και όχι απομονωμένο στο πώς έρχεται η φρουκτόζη, ναι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή το φρούτο. Όσο γλυκό είναι το καρπούζι. Ακριβώς. Κατάλαβα. Ακριβώς. Ωραία, μάλιστα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε για τη ζάχαρη. Ωραία. Τα παιδιά που θέλουν λοιπόν τα γλυκά, πώς τα ξεγελάμε, πώς τα διαχειριζόμαστε, τι τους κάνουμε, υπάρχουν υποκατάστατα, κάπως, δεν ξέρω, βάλε με εσύ στο πρόγραμμα, όπως μου τα φέρνεις κάθε φορά έτσι συγκεκριμένα και με τις διαφάνειες που τώρα θα αρχίσουν να πέφτουν εκεί στην οθόνη. Βάλε με σε μία τάξη, κυρία Αναστασία, λοιπόν, Πατέλη. Πρώτα απ' όλα να πούμε το γιατί είμαστε εδώ και θέλουμε να αντικαταστήσουμε τη ζάχαρη. Βεβαίως. Γιατί μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, θα πω, ναι, στα παιδιά. Τι είναι αυτές οι ενέργειες? Πρώτα απ' όλα είναι η υπερκινητικότητα. Να σε διακόψω λίγο. Ξέρεις, δεν ξέρω αν ήταν τυχαία η συνάντησή μας η σημερινή. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα... Κατά του Διαβήτη. Ναι, σαχαρώδη, ναι, διαβήτη. Ναι. Και μου μιλάς για τη ζάχαρη. Α, το ήξερες εσύ? Το ήξερα, αλλά δεν το είχα... Ναι, συνδυάσει. Ναι, δεν το είχα συνδυάσει. Κοίταξε να δεις, πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Για πάμε να μιλήσουμε αυτή την Παγκόσμια Μέρα κατά του, λοιπόν, σαχαρώδη διαβήτη. Βρήκαμε το κατάλληλο θέμα, την κατάλληλη το μέρα. Το κατάλληλο, πραγματικά. Λοιπόν, τι μπορεί να προκαλέσει ζάχαρη? Πέρα από, ναι, την υπερκινητικότητα που παθαίνουν τα παιδιά αν φάνε παραπάνω ποσότητα ή μαζεμένη, συσσωρευμένη ποσότητα ζάχαρης, μπορεί να προκαλέσει επίσης άνοδο στα επίπεδα σαχάρου του αίματος, mm-hmm, ακριβώς δηλαδή για το διαβήτη που μιλάμε σήμερα. Ναι. Μπορεί να προκαλέσει μεταγενέστερα καρδιαγγειακά προβλήματα, mm-hmm, που τα παιδιά ήδη από μικρές ηλικίες, λόγω της κακής διατροφής τους, της παχυσαρκίας, ξεκινάνε και εμφανίζουν καρδιαγγειακά προβλήματα. Όντως. Που για μένα είναι... Ας με επιτραπεί η έκφραση, είναι τραγικό ένα παιδάκι, ναι, να εμφανίζει τραγικό καρδιαγγειακά προβλήματα λόγω της διατροφής του ή της έλλειψης άσκησης κτλ. Ναι, γιατί υπάρχουν και οι περιπτώσεις βέβαια που είναι στο DNA, είναι, ναι, κληρονομικότητα. Να είναι κληρονομικό. Εντάξει, αυτό το εξαιρούμε. Αυτό είναι μια άλλη κατηγορία. Ναι, ναι, είναι μια βέβαια άλλη κατηγορία. Αλλά, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Είναι τραγικό. Ναι. Είναι τραγικό, βεβαίως. Μετά, εκτός από τα καρδιαγγειακά, εννοείται ότι μπορεί να προκαλέσει το σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, που σημαίνει, ναι, ότι σωστά αποκτάμε αντίσταση στην ινσουλίνη και έτσι και εμφανίζεται ο διαβήτης. Mm-hmm. Μπορεί να προκαλέσει μεγάλη φθορά στα δόντια, αυτό που, ναι, λέγανε οι μαμάδες μας, οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας και παλιά και με την πιο απλή γλώσσα που υπάρχει, ότι θα μην τρογλυκά, θα μαυρίσουν τα δόντια σου. Ναι, 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 ναι. Είναι κατά βάση αλήθεια, δηλαδή, ναι, 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 όντως η ζάχαρη καταστρέφει το σμάλτο των δοντιών. Ναι. Επομένως, όταν ένα παιδάκι είναι κάθε μέρα με μπισκότα, με σοκολάτες, με οτιδήποτε, ναι, έχει μέσα δίκιο μεγάλη ποσότητα ζάχαρης, υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Ακόμα και το ένα γλυκό την ημέρα είναι τόσο κακό. Ναι. 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 Κοίτα, θα σου πω. Φυσικά και όταν λέμε γλυκό, εγώ βάζω μέσα και το κέικ που θα φτιάξει η μαμά στο σπίτι. Ναι, σίγουρα. Ή και το ψωμάκι με το βιτάμ, το βούτυρο και το μέλι που μπορεί να φάει το παιδί. Σωστά. Δηλαδή, αλλά μαζεύονται πολλά. Ναι, έτσι δεν είναι λες σοκολάτα. Εσύ σκέφτεσαι, ναι, τη σοκολάτα τώρα εγώ και το λες. Ναι, 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 σκέφτομαι. Ό,τι θέλω σκέφτομαι εγώ. Ναι. Τα ξέρεις, με έχεις μάθει. Ωραία, ναι. Οπότε... εγώ είμαι εδώ πέρα για να προτείνω τρόπους, mm-hmm, με τους οποίους μπορούμε να έχουμε κάτι γλυκό μέσα στη μέρα μας, χωρίς, ναι, αυτό όμως να περιέχει η ζάχαρη ή υψηλή ζάχαρη. Σωστό. Ναι. Παράδειγμα θα σου δώσω συγκεκριμένο, η μπανάνα, που είναι, ναι, αγαπητό φρούτο από όλα τα παιδιά. Ναι. Όταν οριμάζει και παραοριμάζει και απ' έξω πολλές φορές γίνεται καφέ και λέμε τώρα αυτή η μπανάνα χάλασε ή δεν τη θέλω. Ναι. 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 Έχει τα πιο πολλά φυσικά ζάχαρα στη φάση εκείνη. Mm-hmm. Που σημαίνει ότι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε σαν πρώτη ύλη, σαν γλυκαντική ύλη, για να φτιάξουμε ένα κέικ.
Σωστά. Αντί για ζάχαρη να βάλουμε αυτή την παραγινωμένη μπανάνα. Ναι, ακριβώς. Γιατί είναι πάρα πολύ γλυκιά σε εκείνη τη φάση. Ναι, είναι σαν μέλι. Είναι σαν μέλι. Ναι. Και επειδή είπες και το μέλι, μπορούμε αντί για ζάχαρη όλη εκείνη την ποσότητα που θα βάζαμε, να βάλουμε 1-2 ώριμες μπανάνες και λίγο μέλι. Σωστά. Έτσι λοιπόν θα έχουμε αποφύγει όλη τη ζάχαρη που μέχρι και σήμερα χρησιμοποιούμε, ας πούμε. Σωστά. Ελπίζω από αύριο να το κόψουμε. και έχουμε το κέικ μας, το γλυκό μας, δηλαδή δεν μας λείπει. Απλά προσπαθούμε να το κάνουμε λίγο πιο υγιεινό. Ναι. Σωστό αυτό. Και δεν μου λες, όταν παίρνουμε έτοιμα σκευάσματα, για παράδειγμα τώρα, έτσι, πάρα πολύ αγαπημένη τροφή των παιδιών επίσης, είναι αυτές οι άνθος αραβοσίτου, οι κρέμες. Ναι. Αυτές σίγουρα από μόνες τους το φακελάκι περιέχει ζάχαρη, έτσι δεν είναι? Ναι. Κοίταξε, για να μην πω όλα και φανώ υπερβολική, το μεγαλύτερο ποσοστό των συσκευασμένων προϊόντων που υπάρχουν στο εμπόριο περιέχει μέσα ζάχαρη. Παρόλο που αυτό εγώ ξέρεις, νόμιζα ότι θα είναι αρκετή η ζάχαρη που περιέχει το προϊόν και όταν το φτιάξα δεν τρωγότανε, γιατί δεν είναι καν γλυκό. Ναι. Είναι αντιθέτως και πικρό και μυρίζει άσχημα. Οπότε ήθελε ζάχαρη. Σίγουρα τα έκανε σωστά όλα. Τα έκανα όλα σωστά, σε παρακαλώ. Μπορώ να το βράσω αυτό, ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω, έτσι μου φάνηκε. Ενώ στο ζελέ που μου αρέσει επίσης το τρώω αντί για γλυκό, δεν βάζω καθόλου ζάχαρη. Ναι. Επιπλέον. Ό,τι έχει αυτό το σκεύασμα, η ζελατίνη, ας πούμε. Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος να επιλέγουμε προϊόντα συσκευασμένα, είτε για γλυκό είτε για οτιδήποτε άλλο, είναι να βλέπουμε τις ετικέτες των τροφών. Που το θα το φέρουμε αυτό και σαν θέμα κάποια στιγμή για τις ετικέτες των τροφίμων. Αλλά συγκεκριμένα για τη ζάχαρη, θέλουμε να αναγράφεται πάνω στην ετικέτα ότι περιέχει λιγότερο από 5 γραμμάρια στις 100 θερμίδες. Α, ωραία. 5 γραμμάρια στις 100 θερμίδες. Αυτή την ένδειξη πρέπει να βλέπω. Ναι. Ωραία, μάλιστα. Ωραία. Ή στα 100 γραμμάρια, κάπως έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Αυτό που σημαίνει ότι έχει χαμηλή ζάχαρη και άρα μπορούμε να το καταναλώσουμε. Ή κάποια σκευάσματα που λένε χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, αυτό ισχύει, έχει σχέση με τη ζάχαρη? Όχι απαραίτητα και όχι πάντα. Το χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη και υψηλού γλυκαιμικού δείκτη είναι μια κατηγοριοποίηση που γίνεται στις τροφές γενικότερα, είτε είναι συσκευασμένες είτε όχι. Mm-hmm. Το καρότο, να σου πω παράδειγμα, για να καταλάβεις, είναι χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη, που είναι ένα καρότο. Δεν έχει να κάνει με τη συσκευασία των τροφίμων. Ναι, κατάλαβα. Έχει να κάνει με το πόσο αυξάνει τα επίπεδα γλυκόζης στο αίμα μετά την κατανάλωσή του. Οπότε είναι μια άλλη ιστορία. Κατηγορία, μάλιστα, κατάλαβα. Αλλά για την περιεκτικότητα σε ζάχαρη, καλό είναι να κοιτάμε αυτό. Είτε θα είναι 5%, είτε θα είναι 5 γραμμάρια. Αλλά να βλέπουμε το 5. Να είναι το 5. Το 5. Θυμηθείτε το 5, παρακαλώ. Το 5%. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Μας λες εδώ στην καρτέλα πώς θα μειώσουμε τη ζάχαρη. Λοιπόν, ο ένας τρόπος είναι αυτός που είπαμε ήδη. Ναι. Να βάλουμε δηλαδή να χρησιμοποιήσουμε όριμα φρούτα που έχουν πολλά περισσότερα ζάχαρα σαν πρώτη ύλη για να φτιάξουμε κάτι. Ναι. Ο δεύτερος τρόπος είναι να προσθέσουμε μυρωδικά μέσα. Το ίδιο είμαι σίγουρη το έχεις ακούσει για το αλάτι. Που λέμε να προσπαθήσουμε να μειώσουμε το αλάτι, να βάλουμε λίγο παραπάνω πιπέρι. Ή λεμόνι έχω ακούσει για το αλάτι. Λεμόνι, ναι. Το μπαχαρικό, επειδή είναι έντονο από τη φύση του, ρίχνεις εκεί την προσοχή σου στην ουσία, οπότε δεν σε πειράζει το ότι είναι λίγο πιο άγλικο. Σωστό. Οπότε μπορούμε να βάλουμε μέσα κάποια δηλαδή μπαχαρικά. Δηλαδή εννοείς γαρίφαλο, μοσχοκάριδο και αυτά κανέλα, που είναι έντονα. Ακριβώς, ναι. Μπορούμε, ας πούμε, να φτιάξουμε ένα ριζόγαλο που είναι γεμάτο στη ζάχαρη στην πραγματικότητα. Ναι, γιατί? Δεν ξέρω, εμένα η γιαγιά μου το κάνει γλυκό. Α, εννοείς ότι δηλαδή αυτό που προσθέτουμε. Ναι, είναι γάλα, ρύζι, νερό και ζάχαρη, αυτό είναι. Ναι, και ζάχαρη. Οπότε μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητα της ζάχαρης ή να την αντικαταστήσουμε με μέλι και να βάλουμε λίγη παραπάνω κανέλα από πάνω, ώστε να φέρουμε μια ισορροπία. Σωστά, έχεις δίκιο. Ναι, ωραία, μάλιστα. Και επόμενο. Τα γλυκά, είπαμε, αντικαθιστούμε τα γλυκά, αντικαθιστούμε τη ζάχαρη με γλυκά φρούτα ή μπαχαρικά. Ωραία. Τα παιδιά πείθονται με αυτό?
τα παιδιά θα πρέπει να πιστούν. Θα πρέπει να τα πείσουμε. Ναι. Θα πρέπει να τα πείσουμε. Σιγά σιγά, δηλαδή, δεν λέω ότι σήμερα η μαμά φτιάχνει το κέικ το κλασικό με τη ζάχαρη και αύριο ξαφνικά θα του πει πάρα αυτό. Ναι. Αλλά σιγά σιγά θα πρέπει για να συνηθίσει και το παιδί να μην είναι απότομη η μετάβαση, να μειώνεται η ζάχαρη, να μπαίνουν σιγά σιγά τα φρούτα μέσα στα κέικ, ώστε να αισθάνεται και μια οικειότητα με τη γεύση, την καινούργια του φρούτου. Σωστά. Μέσα στο κέικ. Οπότε θα πρέπει να γίνει όπως όλα σταδιακά. Και σοκολάτα δηλαδή πιστεύεις καθόλου στη ζωή μας, δηλαδή καθόλου? Πολύ λίγο θα μου πεις, αλλά εγώ τώρα στη σοκολάτα, επειδή εγώ έχω ένα θέμα με τη σοκολάτα, θα σε ρωτήσω. Το ίδιο είναι όλες οι σοκολάτες, δηλαδή ακόμα και η μπίτερ, η έτσι που λέμε η μαύρη σοκολάτα, είναι το ίδιο ακριβώς? Σαφώς και όχι. Α. Η μαύρη σοκολάτα όχι απλά δεν είναι το ίδιο, λόγω του κακάο που έχει, ναι. Υπάρχουν μελέτες που είναι και καλή για να την καταναλώνουμε και να την τρώμε. Δηλαδή έχει ευεργετικά θρεπτικά και μικροθρεπτικά συστατικά μέσα που κάνουν καλό στον οργανισμό μας. Ναι. Οπότε όχι, δεν μπαίνουν όλα στο ίδιο τσουβάλι σίγουρα. Ωραία. Προτιμάμε να φάμε μαύρη σοκολάτα ή προτιμάμε να φάμε σοκολάτα με στέβια ή με κάποιο άλλο, ναι. με αγάβη, δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα που το λέω, σκέφτομαι. Αλλά με ξηρούς καρπούς, μαύρη σοκολάτα, με πορτοκάλι. Ακριβώς. Μπορούμε να κάνουμε επίσης σνακ με μαύρη σοκολάτα, σοκολατένια είναι στην ουσία, ναι. με φρούτα. Δηλαδή υπάρχουν πλέον συνταγές ναι, της ναι. πλάκας του πεντάλεπτου, ναι. να κόψουμε, ας πούμε, ή αποξηραμένα φρούτα ή ένα φρέσκο φρούτο, μια μπανάνα, να κάνουμε την κουβερτούρα μπεν μαρί και να βάλουμε μέσα τη σοκολάτα και δίνουμε σαν Εγώ το κάνω αυτό με το πορτοκάλι, να ξέρεις. Και εγώ, είναι το αγαπημένο μου. Είναι το αγαπημένο μου, ναι. και εμένα. Είναι το ωραιότερο. Είναι το πιο ωραίο, πραγματικά το πιο ωραίο. Και πραγματικά, αν φας ένα τέτοιο κομμάτι εκείνη τη στιγμή, θα σου φύγει και η επιθυμία που έχεις για γλυκό και θα είναι και πολύ πιο υγιεινό και με πολύ λιγότερη ζάχαρη από ότι αν θα φας μια σοκολάτα, ας πούμε. Έτσι, άλλη. Ναι. Και ξέρεις, αυτό με το πορτοκάλι που κάνουμε, που λες, ξεγελιώνται και τα παιδιά, γιατί το κάνω, το δίνω και στα νύψια μου. Ναι. Είμαι τη φράουλα, όταν είναι η εποχή της. Καλά, και εκεί τρελαίνομαι. Ακριβώς. Στην Αμερική υπάρχουν καταστήματα που πουλάνε αυτό ακριβώς, τις φράουλες. Είναι καταστήματα που, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πώς λέγεται ένα στη Νέα Υόρκη που ξέρω, που κάνει μόνο αυτό, φράουλες και σοκολάτες. Ναι. Και κάνεις μέσα στις σοκολάτες βουτιές με τη φράουλα. Να πούμε όμως τώρα τι σε αυτό. Ναι, να πούμε. Ότι άμα πάμε εμείς σε ένα τέτοιο μαγαζί, όλος ο κόσμος, έτσι, πόσο μάλλον τα μικρά τα παιδιά, δεν θα φάμε μία φραουλίτσα σε μία σοκολατίτσα. Για μία μιλάς, μου τα χαλάς, ήδη μου τα χάλασες. Για μία μιλάς. Εντάξει, το παιδί, ας πούμε, πώς θα φάει με σοκολάτα μαζί. Ναι. Εμείς μιλάμε τώρα ότι θα προσπαθήσουμε να αντικαταστήσουμε την επιθυμία για γλυκό, ναι. με κάτι να τα ψευτοκοροϊδέψουμε κάπως. Ναι. Δηλαδή να τους το βάλουμε κάπως αλλιώς στο μυαλό. Τώρα άμα φάμε εμείς... Εγώ κοιτάω λοξάιντο μεταξύ. Ναι. Τώρα άμα έχουμε... Και εγώ δεν θα σου πω, όλοι μας, όλος ο κόσμος όλος πιστεύω. Όλος ο κόσμος, ειδικά με αν έχουμε ένα μπολάκι με σοκολάτα και φράουλες που θα είναι και εποχής τότε που θα είναι, δεν θα σταματήσουμε. Όχι. Οπότε αυτό πρέπει να υπάρχει μέτρο, να βρούμε άλλους εναλλακτικούς τρόπους για τα γλυκίσματα που θα δίνουμε στα παιδιά. Θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι. Έχεις δίκιο. Βέβαια, σε αυτό το μαγαζί τώρα που σκέφτομαι, είναι τόσο ακριβά το να πας εκεί, οπότε... Που μπορεί να πάρεις μία και να φύγεις. Εντάξει. Βοηθάει αυτό όμως στις διατροφικές συνήθειες. Καλό είναι. Καλό είναι. Μπράβο. Ναι. Έτσι, τέλεια. Λοιπόν, μάλιστα. Τι άλλο έχουμε να πούμε σχετικά με τα παιδιά και με το... όλο αυτό, το πώς να διαχειριστούμε το θέμα του γλυκού. Λοιπόν, κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό που θα το συνειδητοποιείς και εσύ αμέσως είναι ότι χρησιμοποιούν πολλοί γονείς το γλυκό σαν επιβράβευση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή ότι μαμά θέλω να φάω γλυκό, τελείωσε πρώτα τα μαθήματά σου και μετά θα φας. Ή μαμά θέλω και δεύτερο κομμάτι τούρτα. Σήμερα έχω γενέθλια, θέλω και δεύτερο κομμάτι τούρτα να φάω.
Κάνε, σημάζεψε τα παιχνίδια σου, κάνε κάτι ας πούμε και θα φας, θα σου δώσω. Αυτό είναι λάθος, γιατί με αυτόν τον τρόπο θεοποιούμε και μεγαλοποιούμε σε τεράστιο βαθμό τη σημασία που έχει το γλυκό μέσα στο μυαλουδάκι του παιδιού. Ναι. Εάν δηλαδή έχουμε το γλυκό στην ίδια μοίρα με το σπανακόριζο, δεν θα υπάρχει αυτή η τόσο έντονη επιθυμία και φυσικά πάντα κι εμείς οι μεγάλοι. Όταν κάτι απαγορεύεται, το απαγορευμένο είναι πολύ πιο επιθυμητό και ποθητό να το πάρουμε, να το κατακτήσουμε, ναι, βέβαια, το οτιδήποτε. Βέβαια. Οπότε είναι και αυτός ένας άλλος πάρα πολύ σημαντικός τρόπος για να μειώσουμε την επιθυμία των παιδιών για γλυκό. Να το απομυθοποιήσουμε. Να μην δηλαδή έχει το παιδί στο μυαλό ότι άμα θα φάω γλυκό, έχω κάνει κάτι καλό ή για να φάω γλυκό θα κάνω κάτι καλό. Μάλιστα. Είδες πόσο γλυκά μου τα λες και μου κόβεις και χωρίς τη ζάχαρη. Χωρίς... Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει με σένα κάθε φορά. Και τώρα θα το προδώσω λίγο, θα το πω. Μου έχεις πει ότι στην επόμενή μας συνάντηση θα φτιάξουμε μελομακάρονα χωρίς ζάχαρη. Χωρίς ζάχαρη, με χουρμάδες, που και οι χουρμάδες είναι ένα φρούτο που είναι πάρα πολύ, έχει πάρα πολλά φυσικά ζάχαρα, είναι πάρα πολύ γλυκό στη γεύση του. Άντε, να το δούμε και αυτό. Μελομακάρονα χωρίς γλυκό, χωρίς ζάχαρη, με χουρμάδες. Θα είναι γλυκύτατα, να ξέρεις. Το πιστεύω. Το πιστεύω και ανυπομονώ. Αλλά θα είναι χωρίς ζάχαρη. Ωραία, θα το κάνουμε αυτό όσο πλησιάζουμε προς τις γιορτές. Στόλισες. Θα στολίσω την άλλη εβδομάδα. Περιμένω να έρθει το δέντρο μου. Έτσι. Άντε, με το καλό. Οπότε θα τα ξαναπούμε γιατί έχεις υποσχεθεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα. Πού ήσουν τόσο γλυκιά και χωρίς ζάχαρη. Λοιπόν. Και θα τα ξαναπούμε. Είμαι σίγουρη ότι το επόμενο θέμα που θα ετοιμάσεις θα είναι πολύ σπουδαίο και αυτό. Θα δούμε τις ετικέτες. Ναι. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να πάει τέλεια. Πολύ. Και τα λέμε λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Σίγουρα. Εδώ είμαστε. Να είμαστε. Επόμενο θέμα για σήμερα, ένα θέμα που αγαπώ πάρα πολύ, που το έχουμε ξανακάνει εδώ στο Κουτί των Θαυμάτων. Βέβαια, έχουμε συζητήσει για άλλα πράγματα στην πρώτη μας συνάντηση με την Κωνσταντίνα Καραμούτα, ευρέως γνωστή, ευρέως εννοώ διεθνώς γνωστή, καλύτερα, αυτή είναι η σωστή λέξη, διεθνώς γνωστή ως Κόνι Κάρμα, λόγω της συγγραφικής της συμμετοχής στα αγγλόφωνα βιβλία που διδάσκονται σε όλα τα φροντιστήρια. Κωνσταντίνα ή Κόνι, καλώς ήρθες εδώ στο στούντιο του Κουτιού, το Κουτί των Θαυμάτων. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Το ίδιο είπαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες εδώ, γιατί την πρώτη φορά που συναντηθήκαμε στο δικό σου χώρο, στη Νέα Πέραμο, σε αυτόν τον εκπληκτικό χώρο που έχεις φτιάξει εκεί, είπαμε πάρα πολλά πράγματα γύρω από από τις ξένες γλώσσες και τα μαθησιακά επίπεδα των παιδιών, γενικά όλα αυτά που ζεις εσύ εκεί. Αλλά τώρα έχεις έρθει για να συζητήσουμε κάτι πιο διαφορετικό και ουσιαστικό όσον αφορά γενικώς στην εκπαίδευση. Ακριβώς. Έχεις έρθει να συζητήσουμε για την βιωματική εκπαίδευση, έτσι, και πώς ουσιαστικά και την αναγκαιότητά της μάλλον στα παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κύμα αλλαγής, ας το πούμε, από μεριά των εκπαιδευτικών και γενικά των σχολείων και τους φορείς της εκπαίδευσης, για μια αλλαγή στην εκπαίδευση, έτσι ώστε να υπάρχει μια παραπάνω βοήθεια στα παιδιά να αγαπήσουν πραγματικά την μάθηση, όχι μόνο των ξένων γλωσσών που είναι το δικό μου το αντικείμενο, αλλά το να αγαπήσουν τα παιδιά να πηγαίνουν στο σχολείο. Ναι. Δηλαδή να ξαναέρθει αυτή η αγάπη και η ανάγκη του να πας και να μάθεις κάτι ουσιαστικό, κάτι που σε ενδιαφέρει, κάτι που θες να εξελιχθείς εσύ σαν παιδί και να προχωρήσεις παρακάτω. Και η βιωματική εκπαίδευση θεωρώ έχει εισβάλει ενεργά τα τελευταία τουλάχιστον 2 χρόνια. Και υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί που κάνουν μεγάλες προσπάθειες για να
κατακτήσουν τα παιδιά, ας πούμε, αυτήν τη νέα πραγματικότητα και να μπουν στο χώρο της βιωματικής εκπαίδευσης, γιατί θεωρώ ότι πλέον υπάρχει αυτή η ανάγκη στα παιδιά, στο να φύγουν λίγο από τις οθόνες τους, να έρθουν πιο κοντά σε εμάς, πιο κοντά στην εκπαίδευση, πιο κοντά στη μάθηση. Ναι, αυτό είναι αλήθεια που λες. Ωστόσο, εγώ τώρα θέλω να σε ρωτήσω, ποιος πιστεύεις, ως εκπαιδευτικός που είσαι, έτσι, ποιος πιστεύεις ότι είναι ο καλύτερος τρόπος για, για τα παιδιά, για να συμβαδίσουν με αυτή την αλλαγή που έχει αρχίσει να υπάρχει, έτσι, που υπάρχει μάλλον στην εκπαίδευση, και λόγω κάποιων συνθήκων, όπως ήταν, ας πούμε, ο κορονοϊός, που έμειναν τα παιδιά πολύ στο σπίτι, είχαν τους υπολογιστές κτλ. Αλλά και γενικά επειδή η εκπαίδευση, φυσικά, όπως όλες οι επιστήμες, αλλάζει. Έτσι, έρχεται στα μέτρα της κοινωνίας και στις ανάγκες της. Έτσι. Θεωρώ ότι υπάρχουν τρεις φορείς, να το πω. Είναι τα παιδιά, πρώτα, είναι οι εκπαιδευτικοί και είναι και οι γονείς. Ναι. Αυτοί οι τρεις φορείς πρέπει να συνεργαστούν μεταξύ τους για να πετύχει το όλο κλίμα της βιωματικής εκπαίδευσης. Και τι θέλω να πω, δηλαδή, αν ο εκπαιδευτικός κάνει μια προσπάθεια στο σχολείο και ο γονιός αντίστοιχα πρέπει να κάνει μια προσπάθεια στο σπίτι. Δηλαδή, για παράδειγμα, φέρνω το πιο κοινό παράδειγμα, αν εγώ το παιδί του μιλάω μόνο στα αγγλικά, κάνουμε πειράματα, κάνουμε παιχνίδια και έτσι του μαθαίνω τις λέξεις, π.χ. Ναι. Και πάει στο σπίτι και ρωτήσει μια λέξη στο γονιό και ο γονιός την πει αυτή τη λέξη στα ελληνικά, τότε η δική μου δουλειά αυτομάτως καταστρέφεται, σβήνεται. Σωστό. Οπότε πρέπει αυτοί οι τρεις φορείς να συνεργαστούν μεταξύ τους. Και το παιδί είναι αυτό που, αν μπει στο κλίμα καθόλου και νιώσει τη βιωματική εκπαίδευση, τότε είναι σίγουρο ότι θα αγαπήσει την εκπαίδευση και θα αγαπήσει αυτό τη νέα πορεία του, ας πούμε, προς τα εκεί. Σωστό αυτό που λες. Αυτό, με αυτόν τον τρόπο πιστεύεις ότι εισβάλλει η βιωματική εκπαίδευση στο σπίτι? Θεωρώ πως ναι. Και πώς βοηθάει τα παιδιά αυτό? Η βιωματική εκπαίδευση. Ναι. Η βιωματική εκπαίδευση αρχικά βοηθάει τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που μαθαίνουν. Ναι. Αρχικά και είναι, θεωρώ, το πιο σημαντικό. Δηλαδή το παιδί να είναι χαρούμενο που θα πάει στο σχολείο. Ναι. Να θέλει να μάθει παραπάνω πράγματα. Και η βιωματική εκπαίδευση, αυτό που κάνει στην ουσία, είναι να σου επιτρέπει να ζεις αυτό που θες να μάθεις. Δηλαδή, και ανεξαρτήτου γλώσσας, άμα θες να μάθεις ένα ιστορικό γεγονός, είναι προτιμότερο να μην το διαβάσεις από το βιβλίο και να προσπαθείς να το μάθεις παπαγαλία, αλλά να προσπαθείς να το ζήσεις. Είτε διαδραστικά, είτε μέσα παιχνίδια δραματικά, είτε με βίντεο, είτε με παιχνίδια αλληλεπίδρασης των μαθητών μεταξύ τους. Δηλαδή, η βιωματική εκπαίδευση σου ζητάει, στην ουσία, να σηκωθείς από την καρέκλα. Ναι. Και να ζήσεις αυτό που μαθαίνεις. Όταν λοιπόν βάλουμε το παιδί σε μια τέτοια διαδικασία, το παιδί αυτό που προσπαθεί να μάθει θα το αγαπήσει. Και έτσι θα συνεχίσει να αγαπάει την εκπαίδευση, να αγαπάει να πηγαίνει στο σχολείο, να είναι χαρούμενος με τη ζωή του και όχι, ξέρεις, το κλασικό που βλέπουμε τα παιδιά, πω, έχω διάβασμα. Δηλαδή αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε και με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πετύχει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τώρα εγώ θέλω να ξανάρθω λίγο στους γονείς. Οι γονείς, κακά τα ψέματα, επειδή έχουν πολλή δουλειά, δουλεύουν, έχουν δραστηριότητες γενικότερες και πολύ τρέξιμο και με τα ίδια τα παιδιά. Τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να πούμε, να συμβουλεύσουμε ή στην πράξη, πώς πρέπει να φερθούν οι γονείς για να διατηρήσουν αυτό που στο σχολείο έχει ξεκινήσει να καλλιεργείται, η βιωματική εκπαίδευση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι γονείς πολλές φορές προτιμούν το έτοιμο. Δηλαδή, ναι, το κλασικό, γιατί δεν αντέχουν, δηλαδή, να μην κατηγορήσουμε τους γονείς. Φυσικά, δεν μπορούν. Mm-hmm. Τι όμως πρέπει να κάνουν, έστω αυτό το λίγο το κάτι, για να μπορέσουν να συμβάλλουν και αυτοί σε αυτή τη διαδικασία, που ξεκινάει από το σχολείο? Αρχικά, θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι ότι τα παιδιά, ας πούμε, περνάνε πάρα πολλές ώρες στην οθόνη. Ναι, αυτό είναι μια ευκολία των γονέων αυτή. Από εκεί όμως, αν ξεκινήσουμε και ας παραμείνουμε σε αυτήν την ευκολία, γιατί ένας γονιός να μην δεν δείξει το παιδί του τουλάχιστον εκπαιδευτικά site που μπορεί να μπει και να δει?
Σωστά, πάλι με το κινητό. Ακριβώς. Το τάμπλετ. Ακριβώς. Όμως να του δώσει κάποιες κατευθυντήριες για το πού μπορεί να μπει και τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να ψάξει. Σωστά. Και έπειτα ένα βράδυ που νομίζω ότι υπάρχουν λίγες ώρες όλοι έχουμε διαθέσιμες το βράδυ σίγουρα, μας και καθόμαστε όλοι οικογενειακά. Mm-hmm. Θα μπορούσε ένας γονιός να ρωτήσει το παιδί τι θέλει να μάθει. Ναι. Δηλαδή, για ποιο πράγμα σε ενδιαφέρει να μάθεις. Τι έχεις, μία καθημερινή σου απορία. Μία απορία, ας πούμε, για τον κόσμο. Μία απορία για το οτιδήποτε. Έτσι ώστε να φέρουμε το παιδί πιο κοντά μας, να αρχίσει να ανοίγεται και να μας λέει τις απορίες που έχει, τις ερωτήσεις που τυχόν προκύψουν. Και έτσι, χωρίς πάρα πολύ προσπάθεια, θα δημιουργηθεί ένα μονοπάτι που το παιδί θα αρχίσει να ψάχνει πράγματα. Και εκεί πέρα, ο γονιός το μόνο που έχει να κάνει είναι να του δώσει κατευθυντήριες. Είτε βιβλιογραφία, είτε μέσω του κινητού, του υπολογιστή ναι, κτλ. Και να το βοηθήσει να εξερευνήσει αυτό που θέλει να μάθει. Δηλαδή, χωρίς πάρα πολύ προσπάθεια και πάρα πολλές ώρες που πρέπει ο γονιός να δώσει στο παιδί του, πάλι όμως να υπάρχουν κάποιες κατευθυντήριες, έτσι ώστε να μην αφήνουμε απλά το παιδί στο κινητό. Γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο, όχι φάουλ, το μεγαλύτερο ελάττωμα που έχουμε εμείς, όσο και εγώ αδερφή έχω και βλέπω. Ναι. Αλλά και οι γονείς μου, ας πούμε, και εγώ το βλέπουμε ότι προτιμάνε τα παιδιά να είναι συνέχεια με το κινητό. Και πρέπει, θεωρώ, να μπει ένα μέτρο. Ναι, πρέπει να μπει ένα μέτρο για πάρα πολλούς λόγους το κινητό. Έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες. Να έρθουμε λίγο και στα δικά σου, λοιπόν, τώρα. Εκεί, στο Meta School, πες μου, τα έχουμε δει, τα έχουμε ξαναδεί, αλλά θέλω πάρα πολύ, γιατί είχα εντυπωσιαστεί όταν είχα έρθει κάποια στιγμή, το καλοκαίρι νομίζω ήτανε, είχα εντυπωσιαστεί με όλα αυτά που κάνετε. Θέλω να μου πεις ξανά, έτσι αυτά τα πειράματα, είσαστε, θα τα δείξω εγώ τώρα, να ξέρεις, μην νομίζεις, θα τα ξαναδείξω λίγο έτσι να θυμηθούμε, αλλά θέλω να μου πεις λίγο, για όλα αυτά τι που κάνετε πω, εκεί είμαι τα ωραία πράγματα. Είμαι ενθουσιασμένη, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη και αγαπάω πάρα πολύ τη δουλειά μου. Γι' αυτό είσαι ακριβώς διαφορετική. Και γι' αυτό διαφέρεις. Τα κάνουμε όλα πάνω στο STEAM. Δηλαδή έχουμε στοχεύσει εκεί. Το STEAM είναι Science, Technology, Engineering, Arts και Mathematics. Και είναι όλο με πειράματα, κατασκευές. Όλα μας τα μαθήματα στοχεύουν πάνω στο STEAM. Και έχουμε βάψει τώρα και τους τοίχους μας και τα παιδιά σηκώνονται, γράφουν πάνω στον τοίχο, ξανακάθονται κάτω στις μαξιλάρες, γιατί η θρανία δεν έχουμε. Ναι. Και τα ό,τι είχαμε, δηλαδή άρχισαν να φεύγουν όλα σιγά σιγά. Και μας αρέσει γιατί τα παιδιά θέλουν να έρχονται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Άρα κάτι κάνετε καλά, γιατί τα παιδιά τον τελευταίο καιρό έχουν μία... πώς να το πω, δυσαρέσκεια προς το να μαθαίνουν αυτό που έλεγες πριν, πάλι να πάω σχολείο, πάλι να διαβάσω. Οπότε, για να ζητάνε τα παιδιά να έρθουν εκεί, κάτι κάνετε πάρα πολύ καλά και σίγουρα διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει, την πεπατημένη τόσων ετών. Οπότε, θα τα ξαναπούμε και στο χώρο σου, να ξέρεις, γιατί φυσικά θέλω να δω όλες τις αλλαγές που έχεις κάνει εκεί. Πριν κλείσουμε όμως, πες μου λίγο και για τα βιβλία, γιατί όλο γράφεις, όλο ετοιμάζεις πράγματα καινούργια. Μαθαίνω και από άλλους για σένα και ξέρεις, από την Αθήνα εκεί να δώσουμε πολλά φιλιά στο φίλο μας, τον Γιώργο, που φιλιά είσαστε Γιώργο. Ακριβώς, που είσαστε σε μία ομάδα μαζί. Πες μου να μην τα λέω εγώ τώρα, πες τα εσύ. Έχω ωραία τον τελευταίο χρόνο μία συνεργασία με την Express Publishing, που είναι μία πάρα πολύ αναγνωρισμένη, ένας πολύ μεγάλος αναγνωρισμένος εκδοτικός οίκος ξενόγλωσης εκπαίδευσης. Και από έχουμε... τους πιο μεγάλους εκδοτικούς οίκους παγκοσμίως, έτσι εννοείται. Και εγώ γράφω τις STEAM δραστηριότητες, δηλαδή αυτό που εξασκώ και στο σχολείο μου. Και ετοιμάζουμε γενικά πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε ήδη κάποια βιβλία που στα 4Minds, τα βιβλία που χρησιμοποιούνται ήδη στα σχολεία. Και ετοιμάζουμε και νέα πράγματα στο μέλλον που όσον ούπο έρχονται. Τέλεια. Ωστόσο, όμως, εσύ δεν σταματάς μόνο εκεί. Κάνεις και άλλα πράγματα. Τι ετοιμάζεις στην Ελευθερούπολη, γιατί το έχω μάθει και αυτό. 4 Δεκεμβρίου, 7 η ώρα το απόγευμα, έχουμε μία ομιλία και συζήτηση σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων των Δημοτικών Σχολείων της Ελευθερούπολης και του Μελισσοκομείου. Τέλεια. Όπου θα μιλήσουμε και εκεί για τη βιωματική εκπαίδευση και πώς μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν τα παιδιά. Αυτό είναι πάρα στο πολύ σπίτι σημαντικό να το πούμε, γιατί εσείς οι γονείς που θα βρίσκεστε εκεί κοντά, αλλά όλα κοντά είναι και από την Καβάλα η Ελευθερούπολη δίπλα είναι.
Πρέπει οπωσδήποτε να το παρακολουθήσετε αυτό, γιατί ουσιαστικά τους δίνεις μία κατεύθυνση πώς μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά τους να αγαπήσουν το σχολείο και να έρθουν πιο κοντά στις νέες εκπαιδευτικές μεθόδους που προσπαθούν να εφαρμοστούν στα σχολεία, έτσι δεν ακριβώς, είναι. Ακριβώς. Επειδή σε διέκοψα, πες το πάλι εσύ όλο, γιατί βιάστηκα να μιλήσω από πάνω σου. Ναι, μπορούν όλοι να έρθουν, και εκπαιδευτικοί και γονείς, και θεωρώ ότι θα είναι κάτι που θα τους βοηθήσει πάρα πολύ στη μετέπειτα πορεία τους συγκριτικά με τα παιδιά. Ναι, αυτό. 4 Δεκεμβρίου αυτό είπαμε, στην Ελευθερούπολη. Τι ώρα το απόγευμα μου είπες? 7 η ώρα το απόγευμα στο αμφιθέατρο. 7 το απόγευμα στο αμφιθέατρο στην Ελευθερούπολη, παρακαλώ, να είσαστε εκεί, γονείς, εκπαιδευτικοί ή όλοι όσοι θέλετε να βοηθήσετε τα παιδιά να αγαπήσουν λίγο περισσότερο το σχολείο και να έρθουν λίγο πιο κοντά σε όλη αυτή τη βιωματική, στο βιωματικό τρόπο εκπαίδευσης που έχει αρχίσει να εφαρμόζεται στα σχολεία. Εμείς θα τα ξαναπούμε, Κωνσταντίνα. Κόνη Κάρμα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το όνομα. Είναι το μικρό, το σύντομο. Είναι το σύντομο, το πάρα πολύ ωραίο. Και θα έρθουμε και στο χώρο να δούμε όλα αυτά τα, ξέρεις. Φυσικά, όποτε θέλετε. Τις ανανεώσεις σας. Έτσι, λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για Εγώ σήμερα. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Επίσης. Καλοκαίριασε. Τελειώνουν και τα σχολεία και εσύ πραγματικά δεν ξέρεις τι να κάνεις. Γι' αυτό εμείς σου προτείνουμε το αγγλόφωνο camp για όλους. Steam Summer Camp 2023 από τη Mita School of Languages στη Νέα Πέραμο. Στο Mita School στη Νέα Πέραμο και είμαι μαζί με την Κωνσταντίνα, την ιδιοκτήτρια του χώρου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη φιλοξενία εδώ. Εγώ ευχαριστώ που ήρθατε και μας επισκεφτήκατε. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που σας έχω εδώ. Και εμείς είμαστε χαρούμενοι γιατί θα πούμε πολύ ωραία πράγματα και θέλουμε πάρα πολύ όλος ο κόσμος μας να γνωρίσει όλο αυτό το υπέροχο που βλέπω εγώ εδώ. Αλλά και το πρόγραμμά σας, δηλαδή πέρα από όλα αυτά, εγώ μεταφέρομαι μόνη μου, πηγαίνω εδώ, όλα αυτά εδώ που βλέπω, που έχετε φτιάξει. Κωνσταντίνα, θέλω να μου πεις, καταρχήν λίγα πράγματα για το πρόγραμμα σπουδών εδώ πέρα. Δεν είσαστε μόνο καλοκαίρι, χειμώνα καλοκαίρι, είσαστε βεβαίως. Ναι, εμείς θα κάνουμε γενικά όλα βιωματικά. Και βασιζόμαστε στο ότι γίνεται η μάθηση όταν κάνεις πράγματα, όταν δημιουργείς, όταν κάνεις πειράματα που κάνουμε εμείς και γενικά όταν τη γλώσσα τη ζεις. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πλέον τα παιδιά έχουμε δει ότι βαριούνται εύκολα, ότι κουράζονται πολύ. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο καταφέρουμε τα παιδιά μέσα από τη βιωματική εκπαίδευση να τους δώσουμε το ενδιαφέρον που πρέπει να αποκτήσουν για τη μάθηση και να κάνουν όλα τους τα πράγματα πολύ πιο δημιουργικά και σκεφτώντας κριτικά. Τα προγράμματα λοιπόν είναι στα αγγλικά. Φυσικά. Έχετε έναν ιδιαίτερο τρόπο εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας μέσα από όλο αυτό το βιωματικό παιχνίδι και την βιωματική, πώς να το πούμε, άσκηση. Μάθηση. Τέλεια. Αυτό είναι ιδιαίτερο πραγματικά, δεν το έχω ξανακούσει εγώ προσωπικά και αυτό είναι που μου αρέσει πάρα πολύ και ήθελα πάρα πολύ να σας συναντήσω. Εδώ πέρα τώρα σε τι χώρο είμαστε? Εδώ τώρα είμαστε στο χώρο που κάνουμε τα μαθήματά μας. Δηλαδή από τα πολύ μικρά παιδάκια, από τα kindergarten που ξεκινάνε από 4-5 χρόνια αναλόγως, μέχρι όμως και τα μεγάλα επίπεδα κάνουμε εδώ πέρα μάθημα, γιατί θεωρούμε ότι το να κάθεσαι άνετα και να νιώθεις σαν το σπίτι σου σε βοηθάει πάρα πολύ στο να είσαι και πιο συγκεντρωμένος και πιο χαλαρός και να βλέπεις όχι το κλασικό σχολείο που θα πας και θα κάτσεις στο θρανείο, ας πούμε, και θα γράψεις. Επομένως, με αυτόν τον τρόπο θέλουμε τα παιδιά να νιώθουν ελεύθερα, να νιώθουν ότι είναι σπίτι τους και να περνάνε καλά.
Είμαι σίγουρη ότι αυτός ο τρόπος έχει επιτυχία. Φυσικά και έχει. Φυσικά και έχει. Φυσικά και λογικό. Και τα παιδιά από 4 και από 3 χρονών, η αλήθεια είναι ότι μαθαίνουν πολλά παραπάνω από ό,τι θα μάθαιναν με τον παραδοσιακό τρόπο. Και έχουμε παιδάκια 3 και 4 χρονών τα οποία μιλάνε σαν να είναι φυσικοί ομιλητές στα αγγλικά. Ναι, γιατί μέσα από το παιχνίδι είναι ακριβώς πολύ εύκολο. Εδώ βλέπεις, κοιτάνε τα παιδάκια λίγο YouTube βιντεάκια και μαθαίνουν τη γλώσσα που... Εννοείται. Ναι, οπότε έτσι το παιχνίδι, βέβαια, έτσι είναι με τα παιδάκια. Και θέλω να πούμε τώρα για τα προγράμματα τα καλοκαιρινά. Ναι. Γιατί μας έχει έρθει και το φυλαδιό σας, έχουμε δει ότι κάνετε δράσεις καλοκαιρινές και αυτό είναι αλήθεια ότι λύνει τα χέρια στους γονείς σχετικά με το τι να κάνουν τα παιδιά επιμορφωτικό το καλοκαίρι, αλλά και διασκεδαστικό ταυτόχρονα. Φυσικά, βασικά το summer camp που διοργανώνουμε είναι το διαμάντι μου. Πέρυσι το κάναμε στους χώρους μας, το κάναμε εδώ και στο φροντιστήριο, στο σχολείο μας που έχουμε στις Ελευθερές. Αλλά φέτος θα το κάνουμε στο Camping Paradiso, που είναι ένας υπέροχος χώρος. Τα παιδιά θα είναι πάνω στο γρασίδι, θα κάνουμε όλα μας τα πειράματα εκεί πέρα και μετά θα μπορούμε να πηγαίνουμε και στη θάλασσα που είναι ακριβώς δίπλα, 5 βήματα στην κυριολεξία. Και όλο το καλοκαιρινό μας πρόγραμμα βασίζεται εξ ολοκλήρου στην προφορική εξάσκηση της γλώσσας, δηλαδή δεν έχουμε τίποτα να κάνουμε γραπτά. Δεν θα διαβάζουν δηλαδή. Όχι, δεν απλά θα εξάσκουν. Α, τέλεια. Τέλειο αυτό. Και είναι όλο βασισμένο στο STEAM, που είναι Science, Φυσική, Technology, Τεχνολογία, Engineering, που είναι η μηχανική, Arts, που είναι οι τέχνες και Mathematics, που είναι τα μαθηματικά. Mm-hmm. Και τα παιδιά μαθαίνουν εξ ολοκλήρου τη γλώσσα μέσα από το STEAM, δηλαδή κάνοντας πειράματα, κάνοντας κατασκευές, μετρώντας αποστάσεις, φτιάχνοντας αεροπλάνα και πετάμε τα αεροπλάνα και πρέπει να μετρήσουμε την απόσταση που κάνει το αεροπλάνο. Δηλαδή τα κάνουμε όλα τελείως βιωματικά. Αυτό το πρόγραμμα είναι κάθε πρωί 3 ώρες από τις 10 μέχρι τη 1 στο Camping Paradiso. Και φυσικά έχουμε και άλλες εκδηλώσεις, όπως ας πούμε θα έχουμε φέτος μαθήματα κολύμβησης από έναν εκπαιδευτή από το κολυμβητήριο από την Καβάλα. Όπως επίσης θα έχουμε και φεστιβάλ μία μέρα που θα κάνουμε το βράδυ συγκέντρωση και με τους γονείς και θα δείξουν τα παιδιά όλα αυτά που έχουν φτιάξει. Και γενικά βασίζεται όλο στο βιωματικό, στο να φτιάχνουμε πράγματα και επειδή γενικά και εγώ αγαπώ πάρα πολύ τις τέχνες, όπως και τις κατασκευές. Mm-hmm. Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό και υπάρχουν ήδη πάρα πολλές συμμετοχές και θεωρώ ότι θα είναι κάτι εξαιρετικό για τα παιδιά και για τους γονείς φυσικά. Ακριβώς, και επειδή είπε ότι υπάρχουν πάρα πολλές συμμετοχές ήδη, πρέπει να ξέρετε ότι όσοι ενδιαφέρεστε πρέπει να βιαστείτε, γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες, ναι, έτσι δεν είναι. Φυσικά. Ωραία. Και να κλείσετε τη θέση σας εγκαίρως. Αυτό θα γίνει, ας πούμε, όλο το καλοκαίρι ή θα πηγαίνεις ανά σεζόν. Πώς το σκέφτεσαι, δηλαδή, όχι ανά σεζόν, ανά περιόδους, όπως κάνουμε στις κατασκηνώσεις. Είναι δύο περίοδοι στην ουσία, δύο γκρουπ. Το πρώτο μας γκρουπ είναι 10 με 14 Ιουλίου και είναι για παιδάκια από 5 μέχρι 8 ετών. Mm-hmm. Και το δεύτερο γκρουπ είναι 15 με 19 Ιουλίου, που είναι από παιδάκια από 8 μέχρι 12-13 ετών και είναι αυτές οι δύο οι περίοδοι. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω τι άλλο να ρωτήσω, γιατί νομίζω ότι όλο αυτό είναι, καταρχήν, πώς αντιδρούν τα παιδιά, θέλω να μου πεις, που βιώνουν αυτόν τον τρόπο εκμάθησης. Τα παιδιά είναι πάρα πολύ χαρούμενα. Είναι. Πάρα πολύ. Και αυτό είναι η μεγαλύτερη χαρά που μπορεί να πάρει ένας εκπαιδευτικός, δηλαδή να βλέπει τα παιδιά του να περνάνε καλά, να μαθαίνουν φυσικά, οι γονείς να είναι ευχαριστημένοι γιατί βλέπουν την εξέλιξη και την πρόοδο των παιδιών και επίσης να θέλουν να έρθουν στο σχολείο, δηλαδή να έρθουν για να μάθουν. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και το χρειαζόμαστε, θεωρώ, απίστευτα στην κοινωνία μας και στις μέρες μας που όλα έχουν αλλάξει πάρα πολύ και τα παιδιά είναι το μέλλον και αυτά είναι που θα μας σώσουν. Ακριβώς αυτό, έτσι θέλω να κλείσουμε, αυτό κρατάω. Επίσης, κρατήστε και εσείς το κάτι άλλο, επειδή η εκπαίδευση πρέπει να εξελίσσεται όπως όλα τα πράγματα στη ζωή. Αυτός ο διαφορετικός τρόπος εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας είναι πάρα πολύ σημαντικός και πάρα πολύ εύκολος και διασκεδαστικός για τα παιδιά. Οπότε, δοκιμάστε τον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.
Επόμενο θέμα, ένα ιδιαίτερο θέμα, πάρα πολύ όμορφο και πολύ ευαίσθητο, διότι έχω αυτή τη στιγμή εδώ στο στούντιο, στο Κουτί των Θαυμάτων, την κυρία Δώρα Καγιάννη, η οποία είναι αντιπρόεδρος Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Παιδιών με Αυτισμό, Καβάλας. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ στο στούντιό μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θέλω να μιλήσουμε γενικά για όλες τις δράσεις. Τώρα μου είπατε ότι ξεκίνησε, πείτε τα εσείς για να μην τα λέω εγώ, ξεκίνησε το νέο προπονητικό πρόγραμμα. Το Special Olympics Ελλάς και στην Καβάλα. Υπογράφηκε ένα σύμφωνο συνεργασίας το Μάιο ανάμεσα στο Δήμο Καβάλας, στο σύλλογό μας και στα Special Olympics Ελλάς. Το πρόγραμμα αφορά το αναπτυξιακό πρόγραμμα, το Special Olympics Ελλάς. Είναι μία δωρεά το συγκεκριμένο πρόγραμμα του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Ναι. Στόχος μας είναι να μπορέσουμε να εντάξουμε στον αθλητισμό με σκοπό τη συνάθληση και φυσικά και για την καλή φυσική υγεία των παιδιών, και των ατόμων με ή χωρίς νοητική αναπηρία. Και γι' αυτό στο πρόγραμμα συμμετέχουν και Unified Partners αθλητές τυπικής ανάπτυξης. Για την ώρα έχουμε εθελοντές για συνάθληση και από το χώρο της εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, με την ευκαιρία να τους ευχαριστήσω. Βεβαίως. Γονείς, προπονητές, που δεν είναι όμως οι βασικοί μας οι προπονητές, κάνουν άλλα αθλήματα. Είναι φοβερά υποστηρικτικοί, είναι όλο στηριγμένο στον εθελοντισμό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό να το πούμε. Αυτό να το επισημάνουμε, γιατί η γνώση των προπονητών, το Unified που συμμετέχουν, ο χρόνος τους είναι καθαρά εθελοντικός. Ακριβώς, ακριβώς αυτό, και είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν εθελοντές σε όλες τις δράσεις, πόσο μάλλον σε έτσι λίγο πιο ιδιαίτερες καταστάσεις, έτσι δεν είναι? Βοηθάει απίστευτα στη συμπερίληψη και βγαίνουν όλοι κερδισμένοι. Αυτό φαίνεται στις προπονήσεις, που δεν είναι πολλές που έχουμε ξεκινήσει. Ναι. Έχουμε κάνει 4 στο μπάσκετ και 3 στο κολύμπι μέχρι τώρα. Αλλά βγαίνει η χαρά ολωνών των συμμετοχών σε αυτό. Και δεν είναι απλά πάω εθελοντής και okay, βαριέμαι. Γίνεται ευχάριστα από αυτούς που έχουν δηλώσει και αυτό είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση. Φεύγουν τα παιδιά μας χαρούμενοι, έρχονται με όρεξη από ό,τι μου λένε οι γονείς. Είναι πιο μπροστά από εμάς εκεί. Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί όπως σας έλεγα και πριν, έχω κάνει σε Special Olympics πάρα πολλές φορές σε αγώνες και ευρωπαϊκούς και μεσογειακούς. Έχω κάνει τα awards. Έχω εκφωνήσεις, ναι. Εκφωνήσεις και πραγματικά βλέπω όλη αυτή τη χαρά των εθελοντών. Εντάξει, ας αφήσουμε τους αθλητές, που ούτως ή άλλως είναι πάρα πολύ σημαντικό να βραβεύονται, να κάνουν, να συμμετέχουν, να νιώθουν μέρος μιας γιορτής. Γιατί τα Special Olympics, οι εκδηλώσεις, όλες αυτές που γίνονται, είναι γιορτές, έτσι δεν είναι? Είναι εξωστρέφεια. Είναι εξωστρέφεια, ακριβώς. Ειδικά τα άτομα με μη εμφανή αναπηρίες, που συνήθως εκεί στρέφεται ο εθελοντισμός των Special, ναι, δεν μπορούν να συμμετέχουν σε αγώνες παραολυμπιακούς. Και ναι, είναι κάτι, να πούμε ότι τα Special Olympics είναι κάτι τελείως διαφορετικό από τους παραολυμπιακούς. Ναι, ναι. Είναι άλλο πράγμα, τελείως άλλο πράγμα. Τα Special Olympics, θέλετε λίγο να μου πείτε πιο συγκεκριμένα τι κατηγορία ατόμων αφορούν, σε τι κατηγορία ατόμων αφορούν? Είναι για άτομα με νοητική, σύνδρομο Down, αυτισμό. Αυτό που είπα πριν, μη ορατές αναπηρίες. Ακριβώς. Ναι, ενώ τα Paralympics είναι συνήθως με σωματικές αναπηρίες, κινητικές. Ναι, ναι, ναι.
Ωραία. Οπότε μιλάμε για δύο τελείως διαφορετικά πράγματα και καλά κάναμε και τα διαχωρίσαμε για να ξέρει και ο κόσμος για τι πράγμα μιλάμε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν και περιφερειακοί αγώνες. Ναι. Και ανά δύο χρόνια πανελλήνη και τα Special Olympics κάθε τέσσερα χρόνια. Ναι. Η Ολυμπιακή των Special. Εγώ ήμουνα στον Μπότσε. Όσα χρόνια έχω συμμετάσχει ως εκφωνήτρια, ήμουνα στους αγώνες Μπότσε. Τότε έμαθα τι είναι το Μπότσε. Πολύ και εγώ τώρα έμαθα. Τώρα μάθατε. Ωραία. Τέλεια. Τέλεια. Είναι συνήθως για πιο βαριές νοητικές αναπηρίες. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Επειδή εμείς ξεκινήσαμε με άτομα που είναι στο σύλλογο ηλικιακά μεγαλύτερα και λίγο πιο λειτουργικά, με το σκεπτικό μόνο ότι να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις προπονήσεις με μία βάση σχετικά σε εισαγωγικά πιο σίγουρη. Θα δούμε στην πορεία πώς θα πάει για να το αναπτύξουμε. Ξεκινήσαμε με αθλήματα που μπορούν οι δικοί μας αθλητές να συνεργαστούν και να συμμετέχουν. Οπότε ξεκινήσατε με την κολύμβηση και τον μπάσκετ. Ναι. Πώς πήγε η κολύμβηση, είδαμε στα ρεπορτάζ, στα δελτία ειδήσεων. Θα δούμε και εδώ εμείς στα δικά μας τα βίντεο που θα παίξουμε. Πώς ήτανε? Με πολύ χαρά και ένα κλίμα τόσο συνεργατικό προς τους Unified και τους προπονητές από τους αθλητές μας. Πραγματικά, όσο και να τους κουράζανε οι προπονητές, εγώ έλεγα πιο σιγά, παιδιά. Ναι. Αλλά είχαν τέτοιο ενθουσιασμό. Ναι. Και αυτό που συζήτησα και με τους γονείς ήταν ότι όταν κάναμε ατομικές προπονήσεις, δεν υπήρχε τόσος ενθουσιασμός όσο υπάρχει τώρα, που πέφτουν στο νερό και τρεις και τέσσερις και πέντε αθλητές έχει τύχει μαζί. Και ευχαριστώ από καρδιάς και τον Σίμο τον Σισμανίδη και τον Δημήτρη τον Ντάνατζη, που είναι οι βασικοί μας προπονητές, και όλους τους εθελοντές, τους υπόλοιπους εννοείται. Αλλά την τεχνογνωσία αυτή την έχουνε. Ναι. Που δίνουν όλο τους το είναι για να καταφέρουν τα παιδιά να ενεργοποιηθούν και να συμμετέχουν σωστά. Εγώ θα πω και κάτι άλλο που έχω ζήσει στην Αθήνα σε όλους αυτούς τους αγώνες που σας είπα. Τη δύναμη της κερκίδας, γιατί έχω δει πραγματικά ευτυχισμένα παιδιά ή συμμετέχοντες στα αθλήματα αυτά, πόσο πιο ευτυχισμένοι ούτως ή άλλως που συμμετείχαν, η εξωστρέφεια που λέγαμε πριν, αλλά πόσο πιο ευτυχισμένους τους έκανε το χειροκρότημα από τις κερκίδες. Το λέω τώρα και έχω ανατριχιάσει, γιατί πραγματικά σημείωσα ότι αυτή η πρώτη εκφώνηση που έκανα σε Special Olympics, στο τμήμα των awards, ήταν η πιο ευτυχισμένη μου στιγμή μέχρι εκείνη τη στιγμή, γιατί έβλεπα την πραγματική ευτυχία, την αφιλτράριστη, πώς τη βίωναν οι αθλητές. Κυρία Δέλη Κωνσταντίνου, αυτό είναι το κομμάτι τώρα που υποστηρίζουν τόσο καλά οι Unified Partners αυτή τη στιγμή των προπονήσεων. Ενθαρρύνουν, χειροκροτούν στο οποιοδήποτε καταφέρουν τα παιδιά, και είναι τόσο σημαντικοί που μας ακολουθούν και έρχονται και συμμετέχουν. Ναι, αυτό. Φαντάσου να φτάσουμε στις κερκίδες. Ναι. Στην τέταρτη προπόνηση στο μπάσκετ και καταφέρανε να παίξουν. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, συγχαρητήρια και εδώ στην Καβάλα που έχετε ξεκινήσει να το φέρνετε όλο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Συγχαρητήρια στους θελοντές που συγχαρητήρια σε όλους, θα πω, γιατί και κάποιος έχει πάρει την πρωτοβουλία να γίνει όλο αυτό. Οπότε, συγχαρητήρια σε όλους, στον καθένα ξεχωριστά, για τους λόγους του. Να μην ξεχάσουμε και στο Δήμο, φυσικά. Στο Δήμο εννοείται. Παρόλο, ναι, το σύμφωνο, το μνημόνιο έχει υπογραφεί και με το Δήμο. Οτιδήποτε, είτε από παραχώρηση χώρων και κολυμβητήριο και γυμναστήρια, κατευθείαν ήταν υποστηρικτική. Βεβαίως, συγχαρητήρια στο Δήμο και σε όλους. Και έχει συνέχεια. Έχει συνέχεια και θα είμαστε εκεί να καταγράφουμε αυτή τις δράσεις σας όλες. Να έχουμε στο νου μας ότι από τέτοιες ενέργειες, τέτοιες δράσεις, όλοι βγαίνουν οι συμμετέχοντες κερδισμένοι. Όλοι. Όλοι. Σίγουρα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα που κάναμε. Καλή συνέχεια σε όλα. Εμείς θα είμαστε εδώ να στηρίζουμε τις δράσεις σας και σίγουρα θα τα ξαναπούμε. Έχουμε και μπάσκετ, έχουμε και κολύμβηση, έχουμε μπροστά. Έχουμε και κοινούς αγώνες με άλλες περιφέρειες. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Θα τα καταγράψουμε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Μόλις φύγει ο Θωμάς, μόλις περάσει τον πορτοκαλί κόνο, ξεκινάει ο Στάθης. Στο κλειστό κολυμβητήριο Καβάλας πραγματοποιήθηκε προπόνηση παιδιών με αναπηρίες στο πλαίσιο της συνεργασίας του Δήμου Καβάλας με τα Special Olympics και το Σύλλογο Ατόμων Παιδιών με Αυτισμό. Θεωρούμε σημαντικό ότι η συνάθληση που γίνεται αυτή τη στιγμή βοηθάει πάρα πολύ και στη συμπερίληψη των παιδιών μας. Παρόλο που το σύμφωνο συνεργασίας έχει γίνει με το Σύλλογο Γονέων, Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό και το Δήμο, είμαστε ανοιχτοί και σε άλλες αναπηρίες που μπορούν να ενταχθούν και ευχόμαστε τα 14 παιδιά που έχουμε ξεκινήσει να γίνουν πολύ περισσότερα και οι σχεδόν 10 εθελοντές μας να γίνουν και αυτοί να πολλαπλασιαστούν. Είμαι ο Σωμανός Μανίδης, είμαι ο προπονητής της Special Olympics μαζί με τον συνάδελφο τον Δημήτρη στον Τανατζή. Από εδώ η εθελόντρια και φίλη μας η Ελένη Οικονομίδου που μας βοηθάει πάρα πολύ στις προπονήσεις μας και σε ό,τι χρειαζόμαστε. Τα Special Olympics είναι ένα νέο εγχείρημα στην πόλη. Θέλουμε την συμπαράσταση και τη βοήθεια όλων των συμπολιτών μας. Είναι κάτι καινούριο, το εξερευνούμε, το εξερευνούν τα παιδιά, τα βοηθάμε να αθληθούν. Είμαστε μια πολύ ωραία ομάδα. Είναι πρωτόγνωρο και για μένα, τουλάχιστον σίγουρα για μένα, δεν ξέρω για τους άλλους εθελοντές. Εγώ προσκαλώ όλους τους συνδημότες μου να βοηθήσουν σε αυτό, να γίνουν εθελοντές, να μπουν στην σελίδα των Special και να συμπληρώσουν την πλατφόρμα. Όσους εθελοντές και να έχουμε δεν φτάνουν, να στηρίξουμε όλοι μαζί αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε και το Δήμο και το Σύλλογο Αυτισμού. Το Δήμαρχο και τη Δημοφέλεια που μας στηρίζει πραγματικά και ουσιαστικά. Είμαι ο Δημήτρης Τανατζής, προπονητής του Special Olympics μαζί με τον Σίμου τον Σημανίδη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχει ξεκινήσει αυτή η δράση και στην πόλη μας. Για πρώτη φορά η Καβάλα φιλοξενεί τα Special Olympics. Έχουμε ξεκινήσει με τα δύο βασικά αθλήματα, κολύμβι και μπάσκετ. Πάμε πάρα πολύ καλά. Βρισκόμαστε στο δεύτερο μήνα των προπονήσεων. Μέσα στο Δεκέμβριο είναι να φιλοξενήσουμε και την ομάδα της Κομωτινής για κάποιους αγώνες μπάσκετ. Αυτό, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα για την ώρα. Τα παιδιά μας είναι πολύ συνεργάσιμα. Οι εθελοντές μας είναι επίσης πολύ συνεργάσιμοι. Έχουμε κάνει μια πολύ ωραία ομάδα και περνάμε ευχάριστα τις μέρες μας. Ονομάζομαι Χιωτάκη Νικομάχια. Είμαι φυσικοθεραπεύτρια διορισμένη στην ειδική αγωγή. Αυτή τη στιγμή συνεισφέρω και εγώ στα Special Olympics στην πόλη μας στην Καβάλα. Σαν βοηθός προπονητή. Είμαι δηλαδή στο προπονητικό team που αφορά στο κολύμβι και προσπαθούμε όσο το δυνατόν να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια και φυσικά είμαστε και εμείς πάρα πολύ χαρούμενοι που συνεισφέρουμε σε αυτή την πολύ καλή προσπάθεια που γίνεται και στην πόλη μας. Σηκώθηκα λοιπόν από το τραπέζι της συζήτησης που είχαμε μόλις πριν και έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Σας στέλνω πάρα πολλά φιλιά, θα τα πούμε το άλλο Σάββατο εδώ στο Κουτί των Θαυμάτων. Πέρα από αυτό όμως μην ξεχνάτε, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, να είμαστε παρακαλώ στην τηλεόραση εδώ του Center με πάρα πολύ μουσική, θέατρο, παραστάσεις, συγκροτήματα παραδοσιακά, event που γίνονται στην πόλη μας και στη Δράμα και γενικά στην περιοχή την ευρύτερη. Αυτά για σήμερα. Φιλάκια πάρα πολλά. Θα τα πούμε στο Κουτί των Θαυμάτων το άλλο Σάββατο. Γεια σας!